Ματωμένη Κυριακή, Γιάννη Δημητράη Στίχη και Νίκου Παπακλεοβούλου. Ένα πραγματικό γεγονός όπως το έζησε και έμεινε ανεξίδηλος στις μνήμες ενός 7χρονου τότε αγοριού. Οι αντάρτες που κρυβόντουσαν στο σπίτι του, σε ένα αγρόκτημα έξω από το χωριό Γεροσκήπου, είχαν μετακινηθεί κάπου αλλού. Το σπίτι μετατράπηκε σε εργαστήρι κατασκευής βομβών που τις έφτιαχνε ο αείμνηστος Γεώργιος Χαραλαμπίδης και ο αείμνηστος Γεώργιος Παπακλεοβούλου με τον 17χρονο γιο του Χαράλαμπο. Ήταν Κυριακή 21 Νοεμβρίου του 1958, η μέρα της Παναγίας. Μία έκρηξη τάραξε την ησυχία της πλάσης. Το 7χρονο αγόρι που ήταν κάπου τριγύρω έτρεξε και έμεινε άναυδο από το θέαμα. Ο πατέρας και ο αδελφός του πεσμένοι κάτω με το αίμα να τρέχει σαν αυλάκι. Ο τρίτος της παρέας, ο Γεώργιος Χαραλαμπίδης, με ένα μαχαίρι να προσπαθεί να αφαιρέσει ό,τι απέμεινε από την ακροτηριασμένη παλάμη του. Και το πιο τραγικό, η γατούλα που είχαν στο σπίτι να πετάγεται και να αρπάζει τα δάχτυλά του, που από την έκρηξη είχαν αποκοπεί και είχαν κολλήσει στο τοίχο. Καλησπέρα σας καταρχήν. Στην καταγωγή είμαι και κυρέως. Αλλά μετά από τόσα χρόνια αγώνα για την Κύπρο, αισθάνομαι μισός Κύπριος. Έχω κλάψει πολλές φορές με αυτές τις απίστευτες ιστορίες που μου έχει διηγηθεί ο Νίκος για να δημιουργήσουμε αυτή τη δουλειά. Έχω πονέσει. Έχω νιώσει περισσότερο Έλληνα. Και γι' αυτό για πρώτη φορά ήρθα να τραγουδήσω για τους ήρωες. Τους δικούς σας και τους δικούς μας. Αξιό! Θα την καθέρω επίσης και τους περιοχούς της κόρης μου, Βασιλικής Μαρίας Δημητράου, που έχει γράψει. Να πω λοιπόν ότι όταν ο Νίκος μου διηγήθηκε αυτή την ιστορία, το κοίταγα σαν χαζός. Δεν ξέρω τι να πω. Μου λέει, δεν μου την είπε για να γράψω τραγούδι, μου την είπε έτσι, περιστασιακά, κάποια στιγμή πάνω στη δουλειά. Του λέω, Νίκο, αυτή την ιστορία την κάνω τραγούδι. Μου λέει, μα τι, θα την κάνω, του λέω. Και θα μπήκε στο CD. Επειδή ο Νίκος είναι σενός άνθρωπος και δεν θέλει να προβάλλει διάφορα, μου έλεγε διάφορα για αυτό το τραγούδι, να μην το λέω όχι θα το βάλω. Το βάλω και καλλιτεχνικά δεν έχω αισθανθεί ούτε στην καρδιά αυτό το τραγούδι. Και πιστεύω ότι πετύχαμε τη συνταγή εκείνη που θα τιμάει τους ήρωες αυτούς που έκαναν όλη αυτή την προεργασία και τις βόμβες για όλα αυτά που κάναμε εδώ πέρα και εμάς σαν μουσικούς, σαν μουσικό εμένα και σαν στιγουργό τον Νίκο. Yeah.
αγαπώ είμαι και τούτο όλα κάνω και το ποτική και η παγίδα πως μας χέρασε. Στα χέρια ούτε ένα δάχτυλο.